Τώρα να δούμε δράση, γιατί όντως ήταν καταιγιστική. Αρκεί μονάχα να πει κανείς ότι στα 18 πρώτα λεπτά είχαμε 10 ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Στην προέναρξη στη τελετουργία, οι οπαδοί επικέντρωσαν στο θέμα της κατασκευής του γηπέδου. Εδώ το βλέπω έτοιμο. Έτοιμο στη μακέτα και θέλει πολλή δουλειά για να γίνει πραγματικότητα. Να το λέει ο Πέτρο Μήγος και το δείχνει. Πέτρο, μην παρουσιάζει αλαζονική εικόνα, πρόσεχε, επειδή έχει γήπεδο εσύ. Ο Άκης Ζήκος μεταξύ των θεατών στις κερκίδες και η ενδεκάδα της ΑΕΚ χωρίς καμία έκπληξη. Έξω ο Μπασινάς, μέσα ο Γεωργιάς, το δίλημα του Μπάγεβιτς για τη δεξιά πλευρά. Μέσα ο Τζιεμπούρ, έξω ο Εντίνιο. Σε ένα 4-3-1-2. Ο Τωρεχάγκελ, ο Τάκης Φίσας. Με τον Αλεξόπουλο, νομίζω. Με τον Αλεξόπουλο, τον Γιώργο. Ο οποίος ήταν εκτός αποστολής. Ολυμπιακός 4-4-1-1. Εδώ και αν υπάρχει, δεν υπάρχει καμία έκπληξη. Η ενδεκάδα, η βασική του Ερνέστο Βαλβέρδε. Ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Γεμάτο. 50.000 άνθρωποι παρακολούθησαν μια σπουδαία αναμέτρηση που δεν προμήνυε κανείς ότι με το ξεκίνημά της θα έδινε τόσο θέαμα, τόσο καλό θέαμα. Και βεβαίως αυτό βοήθησε πάρα πολύ το γρήγορο γκολ που επιτεύχθηκε μόλις το 5ο λεπτό. Εδώ ο Καλόπουλος με τους δύο αρχηγούς, άλλοτε συμπαίχτες στην εθνική ομάδα, ο Κυριάκος και ο Αντώνης Νικοπολίδης, και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς που προσπαθεί τώρα πλέον στην μετάβασή του να προσαρμοστεί σε μια καινούργια ζωή για αυτόν. Έτσι, έτσι. Ναι. Διέρχεται, θα έλεγε κανείς, οδυνηρή περίοδο μετάβασης στην αποστρατεία. Είδατε και τον Τζιεμπούρ, περασμένα ξεχασμένα με τον Σκόκο, διότι το κοινό καλό είναι για την ομάδα και όχι προσωπικό. Και ξεκινάει η αναμέτρηση. Καταιγιστικό, όπως είπαμε, το πρώτο 20 λεπτό. Εδώ ο Πατσατζόγλου. Πιεστικά μαρκαρίσματα, η μπάλα θα φτάσει στον Καλέτη και εκείνος θα ψάξει τον Ντιόγκο. Με τον Κυριάκο να ελέγχει. Η πρώτη κοκορομαχία ανάμεσα στους δύο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που μονομάχησαν. Και αφού βλέπουμε τους δύο προπονητές, αφού με τον Βαλβέρδη έδωσε έμφαση στα άκρα του Ολυμπιακού, φόρτωσε τα άκρα του, ενώ ο Μπάγεβιτς, αντίθετα με αυτά που πιστεύει για το ποδόσφαιρο, φορτώσε πιο πολύ τον άξονα του. Είναι ένα σύστημα το οποίο του έχει βγει εδώ. Βλέπετε, η πίεση αποφέρει λάθος από τον Σάχα. Ο Ντιόγκο, πέμπτη άσιση στο πρωτάθλημα, γκολ από τον Καλέτη, το 10ο του, ο πρώτος που φτάνει σε διψήφιο αριθμό. Ο Ολυμπιακός ευνηδιάζει την ΑΕΚ στο 5ο κιόλας λεπτό. Τα δείτε ξανά, εδώ η αντίδραση του Σεμπαστιάν Σάχα. Οι ερυθρόλευκοι καλύτερο ξεκίνημα, Πέτρο, δεν θα μπορούσε να έχουν. Ναι, και ένα γκολ ταυτότητα του Βαλβέρδε που θέλει πίεση ψηλά, θέλει να οδηγήσει τον αντίπαλο σε σφάλμα, όπως και έγινε. Καλή κίνηση από Καλέτη, καλή πάσα. Εξαιρετική. Πολύ Βασίλη, ευθύνη στην κλειστή του γωνία. Αλλά άμεσο σουτ, κοίταξε. Όσο και άμεσο να είναι. Ο οποίος είναι πολύ παραγωγική. Αυτό το replay δες. Έχει κακό πάτημα ο τερματοφύλακας. Πολύ κακό πάτημα, κοιτάξτε. Έχει πατήσει δεξιά ο γερμανός. Μα δεν παρακολουθεί καν τη φάση. Θα λέγε κανείς ότι δεν έχει αίσθηση της εστίας του, που ακριβώς βρίσκεται. Το λάθος ξεκινάει από το λάθος διώξιμο του Σάχα. Έτσι, ναι, ναι. Και αυτό είπαν και ο Γιάννης και ο Πέτρος για την πίεση. Προέρχεται από τον Μπελούτσι. Αλλά δείτε την άμεση πάσα του Ντιόγκο. Δεν καθυστερεί καθόλου. Βγάζει σχεδόν μόνο τον Καλέτη σε θέση κρυφού φορ. Εδώ βλέπετε, άντεξε στο μαρκάρισμα του Πελετιέρη, κάνει αμέσως την πάσα και ο Γκαλέτη χωρίς να χρονοτριβήσει. Και χωρίς να σηκώσει να κοιτάξει καν το τέρμα, σουτάρει κοιτώντας κάτω την μπάλα. Ήξερε που βρίσκεται. Αυτή είναι η ποιότητα του μεγάλου ποδοσφαιριστή και ο Γκαλέτη είναι ένας από αυτούς που κοσμούν το ελληνικό πρωτάθλημα. Στη συνέχεια ο Πελετιέρη έπιασε μια κεφαλιά. Πελετιέρη, Πεγετιέρη, όπως θέλετε. Το σωστό θα έλεγε κανείς ότι είναι με το γάμα, αφού υπάρχουν δύο L στη φανέλα του. Αλλά έτσι τον μάθαμε, έτσι συνεχίζουμε λοιπόν. Όπως είπε και ο Μανώλης, έτσι μας τον είπαν και έτσι σας τον λέτε. Ο Λέτο θα κάνει μια σέντρα σουτ, ο Ντιόγκο θα προσπαθήσει να νικήσει τον Σάχα, επεμβαίνει και ο Χουάν Φραν. Και εκεί σταματάει η προσπάθεια του Ολυμπιακού. Όλα αυτά που βλέπετε, μην νομίζετε ότι πέρασε πολύ χρόνο. Από το 5ο φτάσαμε στο 7ο λεπτό και έχουμε ήδη καταγράψει τρεις φάσεις ως τώρα. Ειδικά το πρώτο μέχρι ήταν καταιγιστικό. Καταιγιστικό ήταν. Τα σπάνια ντέρμπι. Είχαμε ένα σουτ κάθε 3 λεπτά. Ένα κάθε 3 λεπτά. Στη συνέχεια, στο 8ο λεπτό, ο Τζιεμπούρ, ο Νικοπολίδης θα σώσει. Η πρώτη φορά που δείχνει ο Νικοπολίδης σε πόσο καλή βραδιά είναι και σήμερα. Μία από τις πολλές που το έδειξε στη συνέχεια της αναμέτρησης. Άλλη μια κεφαλιά, πιο εύκολη υπόθεση αυτή για τον Αντώνη Νικοπολίδη. Κεφαλιά από τον Κυριάκο, τον αρχηγό, που επιστρέφει στα μετόπιστεν. Ένα το λεπτό. Εδώ βλέπετε ξανά την κεφαλιά και την επέμβαση του Αντώνη Νικοπολίδη. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς. Από τον Χουάν Φραν. Στον Χουάν Φραν, μάλλον, για το μαρκάρισμα στον Τωροσίδη. Νομίζω θα έπρεπε να έχει άλλο χρώμα.
Θα ακούσουμε αργότερα. Ναι, για αυτή την κλωτσιά λέει ο Πέτρος Μίγος. Θα ακούσουμε αργότερα τον Παναγιώτη Βαρούχα. Το φοβερό είναι ότι τελικά τραυματίστηκε και βγήκε ο Χουάν Φράνεξ. Φανταστείτε το δύο μαρκάρισμα. Είχε στον Αστράγλο, δεν ξέρω αν. Νομίζω, Χρήστο, μετά που είδαμε ότι έπιανε πιο ψηλά. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Λοιπόν, 13 λεπτά παιχνιδιού. Λάθος του Μαϊστόροβιτς. Γρήγορη, άμεση πάσα στον Λέτο. Αυτός ξεχύνεται μπροστά. Αποφεύγει τους αντιπάλους του. Πήγε για σέντρα. Πήρε το κόρνερ. Ο Λέτο, ο οποίος ήταν πηγή κινδύνου στο πρώτο μέρος από τα άκρα. Είχε προβλήματα ο Γεωργιάς στην αντιμετώπιση του Λέτο στο ένα εναντίον ενός. Όπως και ο Χουάν Φράν από την άλλη πλευρά με τον Γκαλέτη. Όντως, αυτό που προείπατε στο ξεκίνημα του μάτς είναι ότι ο Ολυμπιακός έδωσε έμφαση στα άκρα και είναι άλλωστε και το δυνατό του σημείο. Η ΑΕΚ πάντως επιμένει και από εκεί και μετά είναι απόλυτη κυρίαρχος στο πρώτο ημίχρονο. Προσπαθεί να κάνει φάσεις. Μακρινά σουτ, όπως εδώ με τον Σκόκο που μπλόκαρε και αυτό ο Αντώνης Νικοπολίδης. Μετρήστε προσπάθειες που έχουν γίνει ως τώρα και είμαστε μόλις στο 15ο λεπτό. Εδώ αλλοιώθηκε η πορεία της μπάλας και ευνόησε τον Αντώνη Νικοπολίδη να μπλοκάρει. Πάμε στο 18. Λάθος του Άντζα. Ωραία τρίπλα του Σκόκο. Το γυριστό από τον Μπλάνκο, πολύ θεαματικό άστοχο όμως. Δεν ξέρω αν είχε άλλη επιλογή στη θέση που ήταν το κορμί του. Χρήστο, τι λες, δεν θα ξέρω. Θα μπορούσε και να δώσει και την πάσα, αλλά από τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει αυτό το γυριστό ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή είχε προφασίσει ή θα μπορούσε να δώσει την μπάλα με το κεφάλι. Ήταν πάντως μια από τις ούκο λίγες θεαματικές φάσεις που είδαμε στο Ολυμπιακό στάδιο απόψε. Και να πούμε ότι η ΑΕΚ μετά το 15 λεπτό ανέβασε την πίεση στο κέντρο και προσπάθησε με τους δύο επιθετικούς και τον Σκόκο, όχι τόσο πολύ με τον Σκόκο, να δημιουργήσει, να βγει γρήγορα στην κόντρα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε τα δίδυμα σε εκτέλεση κόρνερ του Λέτο. Αλλάζει με τον Γκαλέτη. Θα σεντράρει. Ο Ντουντού δεν ισορροπεί καλά. Και διευκολύνει το Σάχα στη συνέχεια να μπλοκάρει. Ήταν η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός φάνηκε απειλητικός στο πρώτο ημίχρονο. Από εκείνο το σημείο και έπειτα άρχισε καταιγισμός φωτοβολίδων πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό και ο Καλόπουλος εδώ ζήτησε να επαναληφθεί η φάση. Φωτοβολίδα που έσκασε δίπλα στον Αντώνη Νικοπολίδη. Και βέβαια αυτό το ανέβασμα της ΑΕΚ έχει να κάνει και με το ότι η αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού δεν λειτουργήσε για άλλη μια φορά εκτός έδρας στον αμυντικό τομέα καλά. Όπως. Πίεσε η ΑΕΚ. Πίεσε η ΑΕΚ. Και η τετράδα μεταξύ των δύο center back που ήταν πολύ καλή σήμερα και των δύο αμυντικού χάφ είχαν κάποιο κενό με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά φάουλ γύρω από την περιοχή. Κάτι που η ΑΕΚ το ήθελε γιατί στα στημένα είναι πολύ καλή ομάδα. Όπως το έδειξε εδώ, Πέτρο, όπως το είπες, με την κεφαλιά που πέρασε out. Από τον καφέ. Φωνάζει. Είναι λογικό να συμβαίνει αυτό όταν την περισσότερη δουλειά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και το κλείσιμο προς τους αντίπαλους επιθετικούς την έκανε κυρίως ο Πατσατζόγλου με αποτέλεσμα να αφήνει κενό χώρο στη μεσαία γραμμή. Και ιδιαίτερα προς τα αριστερά. Σωστό. Εδώ ο Ζεράλντο θα μπει στη θέση του Χουάν Φράν, δεν αλλάζει τίποτα στο σύστημα της ΑΕΚ, παραμένει. Δηλαδή ο Ζεράλντο θα παίξει αριστερό μπακ. Άλλη μια προσπάθεια με κεφαλιά του Μπλάνκο. Ήταν μια από τις πολλές φορές που ο Ισμαήλ Μπλάνκο